Λοιπόν, είχαμε πολύ καιρό να κάνουμε ένα βίντεο unboxing ή τέλος πάντων ένα βίντεο στο οποίο ανοίγω ένα δώρο που μου έχεις αποσταλεί. Θα κάνουμε απόψε. Χτύπησε σε κάποια φάση το κουδούνι και ήρθε με το ταχυδρομείο ένα κουτί. Δεν ήταν ακριβώς έτσι μέσα σε ένα πουγγί από ύφασμα. Ήτανε περιτυλιγμένο μέσα σε εκείνο το προστατευτικό με τις μπουμπουλήθρες που είναι για να μην σπάει, λέω κάτι εύθραυστο θα είναι, το άνοιξα, δεν μπορούσα να μην το ανοίξω, ήτανε, είχε, μέσα είχε απ' έξω χριστουγεννιάτικο χαρτί, το όνομά μου, τη διευθυνσή μου και μέσα ήταν ένα κουτί το οποίο βρίσκεται σε ένα υφασμάτινο πουγγί. Ανοίγουμε το κουτί. Και είναι ένα δώρο που μου έχει στείλει μια φίλη από το κανάλι. Γράφει εδώ το όνομά της, αλλά μου είπε να μην πω το όνομά της, έτσι δεν θα πω το όνομά της. Ανοίγω το κουτί. Παρόλο που εγώ θέλω να πω το όνομά της, αλλά ή δεν ήθελε να πω το όνομά της. Ανοίγω το κουτί. Είναι από την inglot.gr την εταιρεία. Προφανώς τα προϊόντα που έχει πάρει τώρα να δούμε. Και έχει μέσα μια κάρτα με μια καρδιά, η οποία γράφει «Επανάσταση σήμερα είναι η διατήρηση της τρυφερότητας». Έχει αυτό το στίχο μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ιδιόχειρη πανέμορφη κάρτα. Και τι έχει μέσα. Καταρχάς, έχει εδώ μέσα σε ένα κόκκινο πουγγί. Το πουγγί του πουγγιού πουγγί είναι αυτό το βίντεο απόψε. Έχει μέσα... Είναι μία, παιδιά πώς το λένε αυτό, πρέπει να είναι σκιές αυτές. Wow, τι πανέμορφες. Είναι μια παλέτα με σκιές ματιού, πολύ όμορφες. Αχ, θα τη χρησιμοποιήσω αύριο που θα βγω στο ρίκ. Η οποία κλείνει, κλείνει με μαγνήτη. Το ανοίγεις έτσι και κλείνει. Αχ, τι ωραίο που είναι. Ευχαριστώ πολύ φίλοι για τις σκιές ματιού. Τις αφήνω εδώ, τις χρησιμοποιήσω αύριο στο μακιγιάζ. Και το άλλο το δώρο, το οποίο είναι πολύ σπουδαίο γιατί είναι χειροποίητο, είναι ένα άλλο κόκκινο πουγγί, στο οποίο έχει μέσα σκουλαρίνγκια, χειροποίητα. Χειροποίητα σκουλαρίνγκια και είναι πολλά χειροποίητα σκουλαρίνγκια. Wow. 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 Θα σας τα δείξω ένα-ένα. Σε αυτό το σακουλάκι έχουμε δύο σκουλαρίνγκια ξύλινα. Και έχει πέσει κάτω για να καταλάβω ότι δεν είναι ξύλινα, αλλά είναι από ένα... Α, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Να τα σκουλαρίνγκια αυτά, είναι πράσινα. Τα έχω ρίξει όλα κάτω, καταλαβαίνετε ότι είμαι του ατσα... Αχ, τι ωραία που είναι! Τι ωραίο χρώμα που έχουν αυτά τα σκουλαρίνγκια. Α, είναι πάρα πολύ ωραία. Α, τέλεια. Ευχαριστώ. Τα βγάζω γιατί έχει κι άλλα και θα τα δοκιμάσω. Είναι αυτιά αυτά στα οποία να μην διαφημίζουμε σκουλαρίνγκια. Αλίμονο. Αλίμονο. Θα τα βάλω εδώ στα σακουλάκια μετά που θα μου πέσουν κι άλλες φορές κάτω. Ένα λεπτό να καθίσω καλύτερα. Τι καιρό κάνει εσάς. Εδώ στα Χανιά έχει κρύο και βροχή και υγρασία. Άλλο ένα σακουλάκι με σκουλαρίνγκια. Μα πώς θα μου έχεις στείλει, κόρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τα έχει φτιάξει μόνη της. Πιάνει το χέρι σου τελικά. Πιάνει πολύ το χέρι σου τελικά. Ω, αυτά είναι με νήμα και με πέτρες. Πετρούλες. Αχ, τι ωραία που είναι. Είναι υπέροχα. Πολύ ωραία. Είμαι πολύ χαρούμενη. Αυτά είναι blue. Blue-black. Ωραία. Φυσικά δεν ταιριάζουν με την μπλούζα που φοράω. Εντάξει, δοκιμές κάνουμε τώρα. Βλέπω και τα μαλλιά μου ότι θέλουν βάψιμο και κόψιμο. Λοιπόν, ένα άλλο ζευγάρι από σκουλαρίνια. Τι ωραίο που είναι αυτό. Μαύρο με χρυσό. Η
Είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και από αυτή τη μεριά, να τα. Είναι πανέμορφα και πάρα πολύ κοψά. Ευχαριστώ. Τα βγάζω και αυτά. Είναι πολύ ωραία. Έχω καινούργια σκουλαρίνια. Ναι. Και αυτά είναι πράσινα. Wow, φιλενάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω. Και τα έχει φτιάξει όλα μόνη της χειροποίητα. Τι ωραία που είναι. Wow, πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πολύ εμφάνταστα και πολύ δημιουργικά. Τέλεια. Πολύ ωραία. Μου έδωσες πολύ χαρά. Πολύ χαρά, σαν παιδάκι νιώθω που ανοίγει το δώρο του. Και αυτά είναι, wow, κόκκινα με πράσινα. Τι τρελά που είναι αυτά, τι ωραία. Α, κοιτάξτε, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Wow. Wow, είναι υπέροχα. Πάρα πολύ ωραία. Είπαμε, κοιτάξτε τα μόνα τους. Σκεφτείτε πως δεν υπάρχει μπλούζα από κάτω. Κοιτάξτε τα μόνα τους. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ελένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το τελευταίο κομμάτι, το οποίο είναι μέσα σε δικό του πουγγί, ήταν έτσι ιδιαίτερο κομμάτι, το ανοίγουμε. Wow. Και είναι ένα χρώμα, νομίζω είναι καφέ. Τι ωραία που είναι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για τον κόπο που έκανες να φτιάξεις αυτά τα σκουλαρίκια και να μου αγοράσεις αυτές τις πολύ ωραίες σκιές. Είπαμε ότι αυτό δουλεύει με μαγνήτες. Και για αυτή την πολύ όμορφη κάρτα, σε ευχαριστώ πολύ και εύχομαι και σε σένα και σε όλους τους φίλους που παρακολουθάνε τα βίντεο μας να περάσουμε τις γιορτές αυτές με μια αισιοδοξία, μια ηρεμία, με μια τρυφερότητα, γιατί όπως γράφει εδώ το στίχο του Χρή Μίσιου, η επανάσταση σήμερα είναι η διατήρηση της τρυφερότητας. Σε ευχαριστώ φίλοι πολύ για τη δικιά σου τρυφερότητα. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω και όλες τις φίλες για την τρυφερότητα που επιδεικνύω. Σήμερα έλαβα ένα μήνυμα στο Instagram. Θα σας διαβάσω ένα λεπτό να ανοίξω το Instagram στον υπολογιστή, γιατί βρήκα τον τρόπο να μην ακούγεται το κινητό, να μην κάνει παρεμβολές στο μικρόφωνο, να διαβάζω από τον υπολογιστή αυτά που θα διαβάζω. Άρα πάω, ανοίγω τη σελίδα μου στο Instagram από τον υπολογιστή, πάω στα μηνύματα και διαβάζω αυτό που μου έχει στείλει μια φίλη. Μου γράφει, κάτι ήθελε να με ρωτήσει, αλλά μεταξύ άλλων μου γράφει: «Καλησπέρα κυρία Θέκλα, σας παρακολουθώ χρόνια και με έχετε βοηθήσει πολύ, όχι μόνο όμως μόνο εμένα, αλλά και τη μάνα μου που βλέπει τα βίντεό σας και όσες φίλες άκουσαν τη συμβουλή μου. Θαυμάζω τον τρόπο που χειρίζεστε τις καταστάσεις της ζωής σας και τη δύναμη που επιδεικνύετε». Μου γράφει για ποιο θέμα θέλει να κάνω βίντεο. Δεν θα το διαβάσω τώρα. Όταν κάνω το βίντεο θα το διαβάσω. Επίσης ήθελα να σας πω, λέει στερόγραφο, πως είναι μεγάλη η βοήθειά σας στη μητέρα μου, η οποία πριν σας γνωρίσει είχε πολύ άγχος ούτως ώστε να παντρευτώ, να κάνω παιδί κλπ. Η κοπέλα αυτή είναι γύρω στα 30 και τώρα έχει απαλλαχθεί από αυτά τα άγχη που και την ίδια τη βάρεναν και βλέπει αλλιώς τις καταστάσεις. Και με άλλα θέματα που αναλύεται, συμφωνεί και νιώθει τη βοήθειά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη αυτή για τα καλά της λόγια και όλες όσες μου γράφετε πολύ όμορφα λόγια, σας ευχαριστώ, μου δίνουν χαρά, μου δίνουν δύναμη να προχωρήσω. Έχει από το 2019 που κάνω καθημερινά βίντεο, δηλαδή σχεδόν 3 χρόνια, όχι σχεδόν, έχει 3 χρόνια. Τον Ιανουάριο θα έχει 3 χρόνια, γιατί είχαμε, ναι, 3 χρόνια.
Έχει 3 χρόνια που κάνω καθημερινά βίντεο. Δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι δύσκολο γιατί δεν έχεις πάντα τις δυνάμεις ή την καθαρότητα στη σκέψη. Μπορεί να είσαι κουρασμένος, μπορεί να είσαι ταλαιπωρημένος. Δεν είναι όλες οι μέρες οι ίδιες. Αλλά είναι τόσο πολύ ικανοποιητικό το συναίσθημα το ότι έστω και ένας άνθρωπος μπορεί να βοηθηθεί από τα βίντεο που το κάνω με όλη μου την όρεξη και όλη μου τη χαρά. Θέλω να πάρω την ευκαιρία με αυτό το βίντεο να σας παρακαλέσω, εάν δεν σας είναι κόπος, να βάζετε κανένα like όταν παρακολουθείτε ένα βίντεο, γιατί αυτό βοηθάει στην αξιολόγηση του καναλιού. Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι περισσότεροι από εσάς βλέπετε βιαστικά τα βίντεο ή τα βλέπετε στη σειρά, το ένα έρχεται μετά το άλλο, μπορεί να ξεχνάτε να βάζετε το like. Βοηθάει όμως σε θέματα που έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση του καναλιού και το κατά πόσο είναι κατάλληλα τα βίντεο για διαφημίσεις, επειδή από εκεί είναι και το sustainability, η βιωσιμότητα του καναλιού από τις διαφημίσεις. Θα σας ήμουν ευγνώμων αν το κάνετε. Σας στέλνω την αγάπη μου. Yeah.